Νέο ξεκίνημα για την Pepsi Cola. Η πασίγνωστη εταιρεία αναψυκτικών μπαίνει σε ξένα χωράφια και δηλώνει πανέτοιμη να προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες στην κυκλοφορία του δικού της smartphone. Τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και καιρό επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της εταιρείας το Reuters, διευκρινίζοντας παράλληλα πως το κινητό θα κυκλοφορήσει μόνο στην Κίνα. Η κίνηση αυτή έρχεται να προσθεθεί στη γενικότερη πολιτική της εταιρείας να λανσάρει κατά καιρού και άλλα προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με το αναψυκτικό, όπως ρούχα και αξεσουάρ. Αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι η Εταιρεία Αναψυκτικών είχε συνεργαστεί με μια δανέζικη φύρμα κατασκευής τηλεοράσεων και στερεοφωνικών, καθώς και με μια ιταλική βιοτεχνία παπουτσιών. Ενώ φέτος η Πέψη έχει βάλει στο μάτι το μειοψηφικό πακέτο της Χομπάνη, μια εταιρείας τουρκικής καταγωγής που εδρεύει στην Αμερική και παράγει γιαούρτι ελληνικού τύπου. Το κινητό θα ονομάζεται Πέψη P1, θα διαθέτει οθόνη 5,5 ίντσων και κύρια μνήμη χωρητικότητας 16 GB. Το κόστος του θα ανέρχεται στα 205 δολάρια. Η Πέψη διευκρίνησε πως δεν πρόκειται να εμπλακεί στην τεχνολογική ανάπτυξη του προϊόντος. Γι' αυτό το κομμάτι θα συνεργαστεί με κάποια άλλη εταιρεία, χωρίς ωστόσο αυτή να κατονομαστεί. Η Πέψικο είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τον τελευταίο μήνα η μετοχή της καταγράφει άνοδο 5,9%.